σε μια θέση που δεν είναι τόσο γνώριμη για σένα, ως στόπερ. Ο coach είπε ότι μπορείς να τα καταφέρεις και εκεί και σήμερα έδειξες ότι δεν έχεις πολλά προβλήματα. Ισχύει. Εντάξει, νομίζω το σημαντικό είναι 3 βαθμοί και η νίκη και ειδικά τα 4 γκολ που βάλαμε. Από εκεί πέρα, όντως η ομάδα είχε πρόβλημα στο ένα στόπερ. Αφού ο προπονητής επέλεξε να παίξω, εγώ έπρεπε να μπω και να δώσω το 100% όσο μπορώ. Και αυτό έκανα. Δεν είχες ιδιαίτερα προβλήματα. Έχεις ξαναπαίξει στόπερ? Έχω παίξει 3 φορές με τον Ατρόμητο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα. Βγήκε το παιχνίδι που ήταν μαζί και καλά. Ο ΠΑΟΚ τα πρώτα 3 παιχνίδια του 2014 με Ξάνθη, Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο και Πανετολικό δεν ήταν τόσο καλός. Ωστόσο τώρα στα 3 τελευταία παιχνίδια η απόδοση του είχε αλλάξει δραματικά. Δηλαδή ακόμα και στη Νέα Σμύρνη παρά την ήττα ήταν πολύ καλός, με τον Ηρακλή ήταν πολύ καλός και σήμερα ήταν πολύ καλός και μάλιστα τα τελευταία 2 μάτς συνοδεύτηκαν έτσι με καλή εμφάνιση και με αρκετά γκολ. Πιστεύεις ότι θα έχει ανάλογη συνέχεια η ομάδα? Ναι, νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε. Από εκεί πέρα, όπως είπες, σχεδόν όλες αυτές τις αγωνιστικές η ομάδα δεν έχει παίξει τόσο καλό ποδόσφαιρο. Αλλά γι' αυτό προσπαθούμε στο προπόνηση, δουλεύουμε σκληρά για να δείχνουμε καλό πρόσωπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίζουμε. Σήμερα όντως παίξαμε καλά και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια.